Τι κύριε Πρόεδρε, πάτε σε 4 τις άδειες όταν σήμερα υπάρχουν 8 πανελλήνια κανάλια. Για ποιο λόγο, ενώ τεχνικά αυτό είναι εφικτό, οι ψηφιακές συχνότητες αντέχουν πολύ περισσότερα κανάλια, περιορίζεται τον αριθμό τους με τρόπο που είναι βέβαιο ότι κάποια θα κλείσουν. Και κάποιοι άνθρωποι, μιλώ τώρα για τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους, αλλά και για τους τεχνικούς, για το υπόλοιπο προσωπικό, θα μείνουν στο δρόμο. Κύριε Χατζηνικολάου, η αδειοδότηση, κατά την άποψή μου, είναι μια μεγάλη τομή, όπως είπα πιο πριν, ακριβώς διότι θα δώσει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί. Πάντως είμαστε φοβερή χώρα. Λέτε η αδειοδότηση των καναλιών είναι τομή και δεν το λέω αυτό εναντίον σας. Το λέω συνολικά δίκιο, για τη χώρα και για το τώρα, πολιτικό σύστημα. 25 χρόνια τώρα υπάρχουν... Θεωρούμε μεταρρύθμιση και επανάσταση το ότι θα υπάρξουν άδειες κανονικές στα κανάλια. Δίκιο. Για να μην μακρηγορήσω. Εγώ είχα περιγράψει πολύ κατά καιρού στη Βουλή αυτό το τρίγωνο της αμαρτίας, όπως είχα πει. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το τρίγωνο. Τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εξασφαλίζουν όταν είναι στις κυβερνήσεις την δυνατότητα δανειοδότησης κατά το δοκούν σε επιχειρήσεις του τύπου μέσω παρεμβάσεων στις τράπεζες, άρα να ο ένας πόλος τα κόμματα που είναι στην εξουσία, ο άλλος πόλος οι τράπεζες και η τρίτη κορφή του τριγώνου της αμαρτίας, τα μέσα ενημέρωσης τα οποία παίρνουν ευνοϊκές δανειοδοτήσεις γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν, δεν βγάζουν τα έξοδά τους με αντίτιμο το να υποστηρίζουν αυτά τα συγκεκριμένα κόμματα. Να λοιπόν η διαπλοκή. Πώς θα σπάσει λοιπόν αυτή η διαπλοκή? Αυτή γιατί θα σπάσει τώρα που θα πω, τις άδειες αυτό θα τις αποφασίσετε εσείς ακριβώς και αυτό, όχι αφήστε όπως με να το, το Σύνταγμα προβλέπει αφήστε με να το, το ραδιοτηλεοπτικό και θα σας συμβούλιο. Πω και για το Σύνταγμα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Πώς λοιπόν θα σπάσει αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής? Να βάλουμε εμείς αυτούς που εμάς μας αρέσουνε? Να πούμε σε όλους συνεχίστε? Ή μήπως φτιάχνοντας κανόνες ώστε τα κανάλια τα οποία θα προκύψουν, τα μέσα ενημέρωσης, να μην χρειάζονται τη δανειοδότηση, να είναι βιώσιμα, να μπορούν να βγάζουν τα λεφτά τους? Πόση λοιπόν είναι η διαφημιστική πίτα, η οποία έχει πέσει δυστυχώς πάρα πολύ αυτό όμως, τα τελευταία πρέπει χρόνια, να αποφασιστεί κεντρικά από την κυβέρνηση, πίτα, κύριε Πρόεδρε? Είναι τόση, γιατί, ώστε να μπορούν να τη μοιραστούν δεν... 4 βιώσιμα. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε πολύ. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως, για να θυμηθώ τις παλαιές πασοκικές εκφράσεις. Γιατί πρέπει αυτό να το αποφασίσετε εσείς? Γιατί πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση, το κράτος? Η Βουλή το αποφασίζει. Η Βουλή. Γιατί πρέπει η Βουλή να αποφασίσει? Η Βουλή. Καλά, η κυβέρνηση το αποφάσισε. Η Βουλή το αποφασίζει. Που το εισηγήθηκε στη Βουλή όπου έχει την πλειοψηφία. Γιατί για τους άλλους νόμους αποφασίζει γιατί, η Βουλή και γιατί, για αυτό που αποφασίσει κάποιος άλλος? Γιατί να αποφασίσει η Βουλή λοιπόν, το δέχομαι εγώ, η Βουλή, ότι είναι 4 τα κανάλια και να μην το αποφασίσει η αγορά αυτό? Εσείς έχετε την υποχρέωση σαν κράτος, και πετάξτε το αυτό που λέω, να έχετε ωραίους κανόνες. Γιατί, κύριε, να παίρνει ο καθένας δάνειο ανάλογα με τον ισολογισμό του. Να έχουν οι τράπεζες υποχρέωση γιατί, να κοιτούν τα τώρα οικονομικά στοιχεία. Σας ρωτώ και όχι εγώ τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί 25 χρόνια η αγορά δεν κατάφερε να εξορθολογήσει αυτό το χάος? Γι' αυτό που είπατε. Γιατί, γιατί υπήρχε η διαπλοκή. 8 κανάλια αυτή τη στιγμή τα οποία, κατά κοινή ομολογία, δεν βγάζουν τα λεφτά τους. Ναι, γιατί? Αλλά πάτε να κάνετε πάλι μια εκκίνηση με λάθος τρόπο. Όχι, αυτό λέω. Δεν πάμε να κάνουμε γιατί καμία εκκίνηση. Γιατί δεν αφήνετε με την αγορά να αυτορυθμιστεί. Δε, μα κύριε Χατζηνικολάου, δεν αυτορυθμίστηκε 25 χρόνια. Πώς έχετε φτιάξτε κανόνες, την αισιοδοξία, κύριε, ότι θα αυτορυθμιστεί η αγορά? Φτιάξτε κανόνες για τη σχέση μας με τις τράπεζες. Να σας ρωτήσω κάτι τους κανόνες. Ούτως ή άλλως, αλλά να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αδαείς, είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει με παρόμοιο τρόπο να ρυθμίσουν τα πράγματα? Γιατί η Γερμανία, η Γαλλία, χώρες οι οποίες έχουν πολλαπλάσιο πληθυσμό της Ελλάδας, έχουν 5 με 6 κανάλια και όχι 15? Γιατί χώρες με παρόμοιο πληθυσμό της Ελλάδας, όπως η Πορτογαλία, όπως για παράδειγμα η Αυστρία, έχουν 2 κανάλια? Η μόνη εξαίρεση στην Ευρώπη είναι η Ιταλία, λόγω του φαινομένου του μπερλουσκονισμού. Πάντως πρέπει να σας πω ότι λόγο και παντού, αυτό, λοιπόν, υπάρχουν λίγες άδειες και μόνο στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να σας πω ότι και σε αυτό δεν έχω καταλάβει ποιος έχει δίκιο, γιατί άλλα στοιχεία έδωσε η κυβέρνηση, άλλα δίνει η Ένωση Ιδιοκτητών. Όχι.
καναλιών στοιχεία, και ναι, έχω μπερδευτεί. Κοιτάξτε τώρα η λαθροχειρία. Αλήθεια σας. Η λαθροχειρία, για να σας ξεμπερδέψω λοιπόν. Υπήρξε μια ανακοίνωση της Ένωσης των καναλιών που έδινε άλλα στοιχεία από αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Η ανακοίνωση της Ένωσης των καναλιών είχε ως πηγή ένα διαδικτυακό top, το Liberal.gr. Η κυβέρνηση είχε ως πηγή το επίσημο site που αφορά την αντίστοιχη ευρωπαϊκή υπηρεσία της Κομισιόν που έχει την ευθύνη και τον έλεγχο. Ας αφήσουμε, να σας εξηγήσω, να σας ξεμπερδέψω. Ξέρετε πού μπερδεύουν τον κόσμο. Εγώ σας μιλάω για κανάλια εθνικής εμβέλειας, επίγεια, ψηφιακά, γενικού περιεχομένου. Προσπαθήσανε κάποιοι να μπερδέψουν τον κόσμο αρθρίζοντας γενικού και θεματικού περιεχομένου. Μάλιστα. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι στοιχεία και αυτά είναι αδιάψευστα. Πόσα θα υπάρξουν? Γιατί λοιπόν σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν αυτοί οι κανόνες και εμείς εδώ πρέπει να εδώ πόσα θα υπάρξουν θεματικού περιεχομένου? Θα υπάρξουν? Ξέρετε, εγώ σας ρωτώ τώρα με την αγωνία του δημοσιογράφου. Όπως ξέρετε και το ξέρουν όλοι, εγώ δεν ενδιαφέρομαι ούτε για άδεια τηλεοπτική, ούτε για οτιδήποτε τέτοιο. Ενδιαφέρομαι όμως για τους συναδέλφους μου που θα χάσουν τη δουλειά τους. Και αν τα 8 κανάλια γίνουν 4, θα μείνει κόσμος στο δρόμο. Η ερώτηση λοιπόν είναι, θα υπάρξουν και θεματικές άδειες? Θα υπάρξει ένας αριθμός πανελλαδικών καναλιών μεγαλύτερος? Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει που να σας πω ότι ανακοινώσει. Βασικός άξονας του νόμου που ψηφίστηκε είναι η προστασία των θέσεων εργασίας. Αν λοιπόν το ειλικρινές άγχος, και δεν έχω λόγους να το αμφισβητώ, σε ό,τι αφορά εσάς ή την ΕΣΥΑ, σε ό,τι αφορά τους εργοδότες σας, πολλές φορές έχω λόγους να το αμφισβητώ, διότι πολλές φορές προέβησαν σε απολύσεις και μάλιστα ομαδικές. Κάποιοι εργοδότες, όχι όλοι βεβαίως, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τουλάχιστον είναι καλή στα εργασιακά, αυτό εννοώ. Λέγω λοιπόν το εξής, ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί και θα συζητήσουμε και με την ΕΣΥΑ να βρούμε τρόπους ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, και ήδη γνωρίζετε ότι είναι προαπαιτούμενο για το διαγωνισμό η εξασφάλιση 400 θέσεων ένα κανάλι. Μπορεί αυτός ο αριθμός να μεγαλώσει αν χρειαστεί, ή μπορεί να βάλουμε όρους ώστε οι εργαζόμενοι οι σημερινοί να έχουν προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε συνολικά για τον τηλεοπτικό χάρτη. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν και δίνεται η δυνατότητα και μέσα από την κοινή δικτύωση 4 ωρών την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει ο νόμος, να έχουν και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ακόμα καλύτερα ή να φτιαχτούν κι άλλα αν χρειαστεί. Και το θέμα των θεματικών είναι κάτι το οποίο θα προτιμούσα να έβγαινε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να το αποφάσιζε. Εν τούτης, η άποψη προσωπική καταρχήν, δική μου. Θα προτιμούσα μόλι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ασχοληθεί με τις άδειες και όχι η κυβέρνηση. Θα προτιμούσαμε. Αλλά θα προτιμούσαμε, είναι συνταγματική επιταγή. Κάνετε λάθος εδώ. Δεν είναι. Κάνετε λάθος. Ο νομοθέτης, αν το θεωρούσε συνταγματική επιταγή, θα το έλεγε ρητός. Όπως αναφέρεται ρητός το ΕΣΟΥΡΟΥ για τις ποινές ή τον έλεγχο. Δεν αναφέρεται ρητός. Εγώ συνταγματολόγος δεν είμαι, αλλά φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις γνωματεύσεις των συνταγματολόγων όταν χρειαστεί. Θα το δούμε κι αυτό. Αλλά μην προτρέχετε να βγάλετε ένα νόμο αντισυνταγματικό, άλλο αν έχετε διαφωνίες. Λέω τώρα λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα το ξεκαθαρίσουμε μέχρι την έναρξη του διαγωνισμού, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, για λόγους ανταγωνισμού θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να γνωρίζουν το αν θα υπάρχουν και πόσα θεματικά κανάλια. Στο διαδίκτυο τι ετοιμάζεστε να κάνετε? Γιατί διαβάζω ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να πάρει κάποια πρωτοβουλία και μάλιστα διαβάζω και υπόνοιες περί ανησυχίας που υπάρχει, μήπως πάει η κυβέρνηση να ελέγξει την ενημέρωση στο διαδίκτυο κλπ. Όχι κάθε άλλο παρά έλεγχος της ενημέρωσης. Στο διαδίκτυο αυτό το οποίο θα προχωρήσει η κυβέρνηση είναι κάτι που γίνεται σε συνεργασία μάλιστα και σε ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς που αυτή τη στιγμή έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι θετικοί. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση δεν είναι να ελέγξει το
διαδίκτυο άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν ελέγχεται. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι να βάλει κάποιους κοινούς κανόνες και να μην έχουμε όσο το δυνατόν φαινόμενα σαν αυτά τα οποία βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με την εξάρθρωση του κυκλώματος των εκβιαστών. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αυτά στα μάτια μου είναι πολύ προχωρημένα, όταν ακόμα δεν έχουμε καταφέρει, για παράδειγμα, κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τα έντυπα, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, στα σημεία πώλησης που πολλούνται, στα περίπτερα, στα κιόσκια, στα μαγαζιά που έχουν βιβλία και περιοδικά και εφημερίδες, έχουν barcode. Να συνδέεται το σημείο πώλησης κεντρικά και με το Υπουργείο Οικονομικών για να υπάρχει η φορολόγηση, αλλά και οι κυκλοφορίες να αποδεικνύονται μέσω του barcode, ώστε να δίνει και το κράτος και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τη διαφήμιση ανάλογα με την κυκλοφορία του κάθε εντύπου. Ούτε αυτό το απλό πράγμα δεν έχει γίνει στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα. Συμφωνώ μαζί σας, έχετε δίκιο. Και είναι μία πρωτοβουλία την οποία την έχουμε συζητήσει σε κυβερνητικό επίπεδο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα προχωρήσουμε στην διαβούλευση για την νομοθέτησή της. Με ικανοποιεί αυτό που ακούω. Τώρα, πώς γίνεται την ίδια στιγμή που καταγγέλλεται τη διαπλοκή και τα...